So we continue with the award ceremony and the closing ceremony. And that's why before we do this, I would like to have the IT team to present what is behind this, because we are electrical engineers, so we have a whole system that supports this, also the paper submission and the CMS and the voting. So I would like to have this team to present how it was made, because the student choose to do this by themselves instead of taking something ready, because they want to contribute to the SFIMI and also give it as a thing that can be used in the next ones. Okay, so we have the two or three, the IT members that can present a little bit of their effort. Λοιπόν, γεια σας και από εμάς. Είμαστε από την Οργανωτική Επιτροπή, η IT ομάδα, ας το πούμε έτσι, η οποία φτιάξαμε γενικά το site και, όλο, και αρκετά site βασικά που τρέχουν πίσω και παράλληλα με το συνέδριο που φτιάχναν ακριβώς για αυτό το σκοπό. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο, η όλη διαδικασία έτρεξε λίγο γρήγορα, οπότε και εμείς θα είμαστε λίγο σύντομοι. Θα σας πούμε λίγα βασικά πράγματα για να δείξουμε και εμείς τη δουλειά μας, μιας και το συνέδριο γίνεται για αυτό το σκοπό. Είμαστε οι εξής, εγώ, Γεωργιτζίκης Επιμηθέας, Καραγιώργος Κωνσταντίνος, Σπεφαρίδης Ξενοφών και ο Ανδριανός Παπάς, ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Γενικά, για το συνέδριο, για το SFIMI 7, έχει φτιαχτεί το www.sfimi.gr. Εντάξει, GR τα έχουμε παραλείψει για γνωστούς λόγους. Και γύρω από το sfimi.gr υπάρχουν επίσης όλα αυτά τα τέσσερα επιπλέον sites. Η λειτουργία είναι εξής, ότι στο κεντρικό site βρίσκονται όλα αυτά που περιμένει κάποιος να δει, δηλαδή τις ανακοινώσεις μας, όλο το βασικό υλικό του site. Αλλά η ουσία και η πολλή δουλειά βρίσκεται στα πίσω sites, που είναι, ας τα πάρω με τη σειρά, είναι κυρίως το live.sfimi, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να σας δείχνει live όλο το συνέδριο, δηλαδή το πρόγραμμα το οποίο τρέχει τη στιγμή που μιλάμε, όπως επίσης και μέσα του οποίου μπορούσατε να κάνετε βαθμολόγηση του καλύτερου paper και της καλύτερης, του καλύτερου poster. Και συνεχίζοντας, υπάρχει το desk.sfimi, το οποίο είναι η εφαρμογή που έτρεχε στη γραμματεία όλες αυτές τις μέρες, μέσω της οποίας γινόταν check-in στα άτομα τα οποία ερχόταν και μπορούσαμε να ξέρουμε πόσοι συνέδριοι έχουν έρθει, πόσοι δεν έχουν φύγει. Όλα αυτά υλοποιήθηκαν από εμάς. Υπάρχει το review.sfimi, το οποίο είναι, η ουσία είναι όλη η μεγαλύτερη δουλειά βρίσκεται εκεί, που είναι όλη η αξιολόγηση από την Επιτροπή, η οποία έγινε για τα papers και τα poster τα οποία μας ήρθαν, η βαθμολόγησή τους και στη συνέχεια η ενημέρωση των ενδιαφερομένων ότι έχουν περάσει ως paper, ως poster, οι διορθώσεις που πρέπει να κάνουν έχουν γίνει μέσα από αυτό. Αυτό έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και στη συνέχεια είναι το administrator.sfimi, το οποίο είναι, γενικά ήταν ο controller στην ουσία, δηλαδή
αυτό το οποίο έλεγχε την όλη διαδικασία την οποία γινόταν. Είτε ήταν τα projects που τρέχουν, οι ενημερώσεις, γενικά το live που έτρεχε από πίσω. Γενικά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν χωρίς τη βοήθεια του Ξενοφώνου Σπαθαρίδη. Που ίσως το έθεσα και λίγο λάθος, δεν είναι η βοήθεια, είναι η δουλειά του, ήταν τεράστια, όλη η διαδικασία που έγινε πάνω σε CMS, το οποίο ήταν δικό του. Τα πάντα, δηλαδή αυτά που λέω είναι λίγα μπροστά στη δουλειά που έχει ρίξει και σε ό,τι έχει κάνει για να υπάρχει αυτό και να τρέχει και να είναι λειτουργικό. Θα μπω λίγο σε λίγο μικρά πιο τεχνικά θέματα. Πήρα λίγο παραπάνω χρόνο γιατί το αξίζει ο συγκεκριμένος. Οπότε η γενική μορφή του site είναι η εξής. Αυτά που βλέπετε, το streaming το οποίο μας βοήθησαν τα παιδιά πίσω, αλλά θα αναφερθούμε αργότερα και στα παιδιά, είναι το The Game, που ήταν κάποια quiz που έτρεχαν καθ' όλη τη διάρκεια του event. Γενικά η αλήθεια είναι ότι για να είναι όλα αυτά λειτουργικά και να υπάρχει καλό maintenance, πολλές φορές γράφαμε κώδικα και στη γραμματεία, ας πούμε, τώρα. Αλλά εντάξει, ας πούμε, αυτά είναι μέσα στο πλάνο. Οι καθηγητές που ασχολούνται και με τεχνολογία ορισμικού ξέρουν καλύτερα πώς λειτουργούν αυτά. Οπότε βλέπετε το γενικό πάνελ. Και συνεχίζοντας, εδώ βλέπετε, δυστυχώς δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά είναι το προφίλ του χρήστη, το οποίο βλέπουμε, ας πούμε, τις εργασίες οι οποίες έχουν ανέβει. Και βλέπουμε την αξιολόγηση, τα tags τα οποία έχουν δώσει ενδιαφερόμενοι ότι, ας πούμε, το paper τους ανήκει στον τομέα ηλεκτρονικής, οπότε φαίνονται όλα εκεί στην υποβολή την οποία έχουν κάνει, αλλά και το status του paper. Και εδώ είναι μια βασική εικόνα των πληροφοριών του χρήστη, οι οποίες μπορούν να γίνουν update. Εδώ, επί της ευκαιρίας, σας τονίσω ότι καλύτερα είναι να μπείτε όλοι να κάνετε update τα στοιχεία σας, να είναι σωστά, γιατί με βάση αυτά θα έρθει και η βεβαίωση παρακολούθησης, την οποία θα σας έρθει ηλεκτρονικά μέσω του site. Και θα συνεχίσουμε το πιο σημαντικό κομμάτι, που είναι το administrator, που είναι όλο το controller αυτού του πράγματος, στον οποίο έχει επιμεληθεί κυρίως ο Ξενοφώνος, που σας είπα. Γεια σας. Πάλι το λίγο πάλι. Με site ασχολούμαστε, όχι PowerPoint. Θα σας πω για το Administrator Panel, που είναι ο κορμός του CMS. Όπως βλέπετε, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ένα κανονικό CMS, σχεδόν σαν τα εμπορικά και όλα τα γνωστά. Αποφασίσαμε να το κάνουμε από την αρχή και να μην χρησιμοποιήσουμε τίποτα έτοιμο ή κάτι που είναι επιπληρωμή, γιατί, όπως είχα πει και στα παιδιά, είμαστε ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και άμα δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει? Οπότε η όλη δουλειά έγινε σχεδόν από το μηδέν. Στηρίχτηκε πάνω σε ένα CMS που είχαμε κάνει με τον φίλο Χρήστο Χατζηκωνσταντίνου, που είναι εκεί πέρα. Όπως μπορείτε να δείτε, το site έχει τα πάντα, ανακοινώσεις, τα event, τα activities, τα rateable, το οτιδήποτε χρειάζεται. Είναι κανονικό CMS, έχει το listing, μπορούμε να βλέπουμε τα νέα. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εμπορικό προϊόν ή το οτιδήποτε, αλλά έγινε για το Sfimi, καθαρά γι' αυτό, πάνω στους σκοπούς και ό,τι χρειαζόμασταν. Και πιστεύω να σας άρεσαν ότι οι αλλαγές που προσπαθήσαμε να κάνουμε και να φέρουμε στο Sfimi, δηλαδή το να χρησιμοποιήσουμε πιο πολύ τους υπολογιστές, επειδή είναι ένα από τα κομμάτια από αυτό που κάνουμε. Στη συνέχεια, σας δείξω το πάνελ του αξιολογητή. Οι κύριοι καθηγητές που κάνουν αξιολογήσεις το έχουν δει ήδη. Εδώ υπάρχει η λίστα των αξιολογητών, της Επιστημονικής Επιτροπής δηλαδή, τα paper, αξιολογήσεις, δηλαδή έγινε από το 0 ένα σύστημα σαν αυτά που έχουν και τα μεγάλα συνέδρια, με τη βοήθεια του κύριου Χατζηλοντιάδη.
ο οποίος πραγματικά είναι μια γεννήτρια ιδεών ασταμάτητος. Στη συνέχεια θα σας πει ο Κωνσταντίνος για το πάνελ της γραμματείας. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω για τις δύο σελίδες που ήρθατε σε επαφή περισσότεροι από το κοινό, γιατί το admin και το review ήταν πιο πολύ για τους καθηγητές. Πρώτα ήταν το desk, ήταν η σελίδα μέσω της οποίας γινόταν η εγγραφή στη σελίδα. Ερχόσασταν, είχατε κάνει ήδη εγγραφή στο πίσω μέρος της σελίδας και εδώ αντιστοιχούταν σε κάθε σύνεδρο ένας αριθμός, τον οποίο χρησιμοποιούσαμε για να σιγουρευτούμε ότι είχαμε δύο παρουσίες από κάθε σύνεδρο στο συνέδριο, ώστε να δοθεί και η απαραίτητη βεβαίωση. Έπειτα υπάρχει το live, το οποίο πρακτικά αποτελούσε μία όψη του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο συνέδριο. Υπήρχε η δυνατότητα να βαθμολογηθούν τα posters. Όπως βλέπετε, υπάρχει και αντίστοιχο κουμπί για τα συνολικά events, και αυτά για τα οποία ήταν βαθμολογούμενα και υπάρχουν αντίστοιχες ώρες, οι λεπτομέρειες και τα συναφή. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, δεν υπάρχει και λόγος. Σας ευχαριστούμε και... Να προσθέσω λίγο κάτι στα παιδιά που είναι από εδώ, από άλλες πόλεις. Το ΣΦΥΜΗ θα γίνει κάποια στιγμή και στο δικό σου πανεπιστήμιο, οπότε προτείνω αναπεθύλακτα να ασχοληθείτε με την οργάνωση, είναι πραγματικά μια μεγάλη εμπειρία και το κομμάτι, το δημιουργικό, αλλά και όλα τα υπόλοιπα πόστα. Θα έρθουμε και εμείς να σας δούμε. Ευχαριστώ πολύ.